Βεβαίως είναι ένα νομοσχέδιο σκούπα, περιλαμβάνει πάρα πολλά ζητήματα και αποτελεί, φαίνεται, τη επιλογή της κυβέρνησης συνειδητή να του προχωρήσει με τη διαδικασία του επίγοντος. Και βεβαίως οι ρυθμίσεις που επιβάλλουν αυτή τη διαδικασία του επίγοντος είναι αυτά που αφορούν στην ανώτατη εκπαίδευση. Και ιδιαίτερα στο ζήτημα του ασύλου. Αυτό καθιστά το χαρακτήρα του συγκεκριμένου πολυνομοσχέδιου ως επίγον. Και γιατί ακριβώς αποτελεί πρακτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και της σημερινής. Όλα τα ζητήματα που αφορούν αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στην ανώτατη εκπαίδευση και στην εκπαίδευση συνολικότερα να έρχονται σε περίοδες όπου τα σχολεία και τα πανεπιστήμια είναι κλειστά. Να θυμίσω ότι ο προηγούμενος νόμος ήρθε τη Μεγάλη Εβδομάδα, ο νόμος Γαβρόγλου. Και τώρα το φαίνεται μέσα στον Αύγουστο που είναι κλειστά τα πανεπιστήμια ακριβώς για να καταργήσετε μια συμβολική και ουσιαστική όμως ταυτόχρονα κατάκτηση του φοιτητικού κινήματος. Το φοιτητικό άσυλο, που εδώ να θυμίσουμε ότι η διάταξη η οποία επανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ για το φοιτητικό άσυλο ήταν η διάταξη που υπήρχε αυτούσια στο νόμο Γιαννάκου. Στη σημερινή δηλαδή βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Και από αυτή την άποψη με το συγκεκριμένη διάταξη η οποία ισχύει αυτεπάγγελτα μπορεί να παρεύει η αστυνομία για κακοκαιρματικές πράξεις και για εγκλήματα κατά της ζωής. Μπορεί να επέμβει με τη σημερινή διάταξη αυτεπάγγελτα. Τι, πού χρειάζεται άδεια? Χρειάζεται για τις υπόλοιπες πράξεις άδεια του Πριτανικού Συμβουλίου. Και τώρα το γενικεύεται ότι για οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη μπορεί να παρέμβει αυτεπάγγελτα η αστυνομία. Δηλαδή παρακόλληση υπηρεσιών, οι οποίες προκύπτουν μέσα από την πάλη και την παρέμβαση του εργατικού κινήματος, το οποίο είναι αδίκημα και το οποίο μάλιστα με την αλλαγή του ποινικού κώδικα που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία, ενώ όλες οι ποινές για μια σειρά αδικήματα μειώνονται, για δύο μόνο αδικήματα αυξάνονται οι ποινές. Παρακόλληση των υπηρεσιών και των συγκοινωνιών, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις κινητοποίησεις των μαθητών, των φοιτητών και των αγροτών. Και από αυτή την άποψη λοιπόν παίρνετε τη σκητάλη μέσα από αυτή τη διαδικασία. Συνεχίζεται αυτή την απαράδεκτη τακτική χτυπήματος και διώξεων του οργανωμένου φοιτητικού, σπουδαστικού, μαθητικού και κινήματος των εργαζόμενων. Και από αυτήν την άποψη είναι προσχηματικές όλες οι αιτίες οι οποίες λέτε. Αντιμετωπίσουμε, λέτε, τους εμπόρους ναρκωτικών, όταν και εσείς ως κόμμα, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, δίνετε ανοχή στα ναρκωτικά και προωθείτε την ναρκοκουλτούρα. Μίλησε και ο εισηγητής μας πριν για τους χώρους εμπορευόμενης χρήσης, όπου ανθίζει το εμπόριο δίπλα τους, και μάλιστα υπάρχουν και προτάσεις, όπως από την Επιτροπή Παρασκευόπουλου, να μπει και μέσα στα πανεπιστήμια αυτή η χώρα εμπορευόμενης χρήσης. Αλήθεια, αλλού που υπάρχει διακίνηση ναρκωτικών, σε άλλους χώρους υπάρχει και εκεί άσυλο και δεν αντιμετωπίζεται η διακίνηση των ναρκωτικών? Δεύτερον, ότι είναι κέντρο λαθρεμπορίου. Συγγνώμη, οι μικροπολιτές είναι ανεξάρτητοι. Ξαφνικά πέσαν από τον ουρανό. Δεν έρχονται όλα αυτά τα παράνομα εμπορεύματα μέσα από κοντέινερ και επί της ουσίας οι λιανοπολιτές αποτελούν τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας? Δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό το οργανωμένο έγκλημα των παράνομων εισαγωγών τέτοιων προϊόντων και εμπορευμάτων? Όχι μόνο δεν το αντιμετωπίζετε, αλλά το αφήνετε και ανθεί το εμπόριο της παραοικονομίας. Ή ότι επί της ουσίας πρέπει να αντιμετωπίσετε τους μπαχαλάκηδες, τους λεγόμενους γνωστούς άγνωστους. Όμως αυτοί το ξέρετε πολύ καλά, οι γνωστοί άγνωστοι δρούν προβοκατόρικα απέναντι στο κίνημα. Και με τη δράση τους δίνουν τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις και στη σημερινή να προσπαθεί να χτυπήσει και να επιδιώξει να χτυπήσει το άσυλο. Ποια είναι η ουσία των μέτρων και των ρυθμίσεων σας? Η ουσία είναι ότι είστε αποφασισμένοι, και αυτό θέλετε να δείξετε, να επιβάλλετε με σιδερένια πυγμή την πολιτική σας, την αντιλαϊκή πολιτική, τον νόμο και τάξη και τη σιγή νεκροταφείου και στα πανεπιστήμια αλλά και συνολικότερα στην κοινωνία. Γιατί επί της ουσίας τι θέλετε? Θέλετε να υπάρχει άσυλο όσον αφορά στην παρέμβαση των επιχειρήσεων στα πανεπιστήμια. Θέλετε να υπάρχει άσυλο στα ανατοϊκά προγράμματα που διεξάγουν τα πανεπιστήμια και στις έρευνάς τους. Γιατί οι επιχειρήσεις, και με βάση και την προηγούμενη κυβέρνηση,
που το ανέπτυξε ακόμη περισσότερο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, οι επιχειρήσεις όχι μόνο που μπαίνουν στα ζητήματα της έρευνας, αλλά και στις σχολές και ποια τμήματα θα δημιουργηθούν και τα προγράμματα σπουδών και των μεταπτυχιακών. Έτσι λοιπόν έχουμε την κατηγοριοποίηση των πτυχίων από την προηγούμενη κυβέρνηση που εσείς τη συνεχίζετε, την αποσύνδεση του πτυχίου από τα επαγγελματικά δικαιώματα, την αύξηση του ταξικού φραγμού στη μόρφωση. Γιατί ακριβώς υποβαθμίζεται και απορρευματοποιείται, ολοκλήρωνε κύριε Πρόεδρε, το θέμα με τη φοιτητική μέρημνα, που επί της ουσίας καταργεί τη δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση. Και εδώ να ανοίξω μια άλλη παρένθεση για την νομική της Πάτρας, την οποία φροντίσατε να προχωρήσετε στην κατάργηση. Και εδώ έρχεται σε αντίθεση όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και της Υπουργού, ότι υπάρχει πληθώρα νομικών. Αλήθεια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που εσείς θέλετε να δημιουργήσετε, θα βάλετε μέτρο? Αποτελεί πρόκληση να ισχυρίζετε αυτό το πράγμα από τη στιγμή που δικιά σας πολιτική φιλοσοφία, και όχι μόνο δικιά σας και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αποσύνδεση των πτυχίων από τα επαγγελματικά δικαιώματα. Και κάνει το κάθε τι για να τα περιστέλνετε αυτά. Και από αυτή την άποψη δεν φταίνε ούτε οι καταστροφές της δημόσιας περιουσίας, που στη φοιτητική εστία της Πάτρας 15 χρόνια τώρα οι μισές κλίνες είναι εκτός λειτουργίας από το σεισμό, ούτε που η αρχιτεκτονική Πάτρα 45 ολόκληρα χρόνια στεγάζεται σε κοντέινερ. Αυτές είναι οι επιλογές και τα αποτελέσματα των πολιτικών όλων των κυβερνήσεων. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, τελειώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, εμείς θεωρούμε ότι το άσυλο θα το υπερασπιστούν οι φοιτητές, οι σύλλογοι τους, οι σύλλογοι των εργαζόμενων και συνολικά το εργατικό λαϊκό κίνημα. Ευχαριστούμε τον κύριο Καθανασόπουλο.